Λοιπόν, 7:30 και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες ταξί. Και εκείνοι βρίσκονται έτσι σε ρυθμούς κινητοποιήσεων. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, ο οποίος δίνει το παρόν σήμερα στην εκπομπή μας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κι εσείς τραβάτε χειρόφρενο, κύριε Πετράκη, και με φόντο φαντάζομαι και το νέο φορολογικό. Δεν σας ακούω καλά, γιατί. Μας ακούτε τώρα? Ναι, ακούτε. Τώρα, ναι, τώρα σας ακούω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μας λίγο το κλίμα. Τι επικρατεί στον κλάδο? Τραβάτε χειρόφρενο και ποιες είναι και οι αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται από τους συναδέλφους σας? Δεν τραβήξαμε από τη Δευτέρα. Ναι. Την Πέμπτη ξημερώματα της Παρασκευής τελειώνει η δεύτερη 48ωρη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την ψήφιση του νομοσχεδίου και τι αλλαγές έχουν κάνει, ώστε να αξιολογήσουμε και να πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα και σε εμάς και σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Εάν δεν διορθώσει κάποια πράγματα η κυβέρνηση, ίσως την επόμενη χρονιά πολλοί από εμάς, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι με άλλες επιχειρήσεις, να βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους. Πείτε μας λίγο για το δικό σας κλάδο, κύριε Πετράκη, γιατί υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες στο δικό σας κλάδο, και σε σχέση. Αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Έχει φτιάξει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο οριζόντια φορολογεί τους πάντες. Οι ιδιαιτερότητες οι οποίες έχει ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 10. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κ. Πετράκης, έπεσε η σύνδεση του Skype, άλλο κάποιος τον καλεί. Τον έχουμε τον κ. Πετράκη. Μας ακούει, νομίζω. Τώρα, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ωραία. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 10. Έχουμε εκμεταλλευτές, έχουμε οδηγούς, έχουμε ιδιοκτήτες συνταξιούχους, έχουμε ανήλικα, έχουμε ποσοστά ιδιοκτησίας των 25%, έχουμε τον 50% και τους φορολογεί όλους με το ίδιο ποσό. Έχουμε περιοχές. Αθήνα, που τη βάζει στην ίδια κατηγορία με τη Φλόρινα. Έχουμε το Ηράκλειο, που το βάζει στην ίδια κατηγορία με το Δημότικο. Δηλαδή, όλους στον ίδιο κουβά. Εάν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν, δεν μιλάμε για ισονομία. Μιλάμε για ένα φορολογικό νομοσχέδιο έκτορμα, το οποίο είναι μόνο και μόνο για να εισπράξει και να καταστρέψει επιχειρήσεις. Κύριε Πετράκη, για να το Εάν όμως δεν το καταλάβουν όλοι αυτά απασχολούμενοι, γιατί τώρα δύο μέρες αυτό κουβεντιάζουν, να κλείσουν, ακούστε τι λέω, να κλείσουν ευσυνείδητα τις επιχειρήσεις τους για 3-4 μέρες, 5, να αντιδράσουν πάνω σε αυτό το οποίο ψηφίζεται αύριο, τότε θα βάλουν λουκέτο επίσημα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο την επόμενη χρονιά. Γιατί να κάνεις κινητοποιήσεις στην Πλατεία Ελευθερίας 2-3 ώρες, τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και να είναι σε απεργία μόνο οι δικηγόροι και οι ταξιτζίδες, αποτέλεσμα δεν φέρνει. Ναι, εκείνο το οποίο λέτε είναι ένα κάλεσμα ουσιαστικά για δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως. Έτσι ακριβώς. Το κάλεσμα το κάνω εγώ μέρες τώρα, αλλά δεν ακούει κανένας. Το να πηγαίνεις με γαρίφαλα στην Πλατεία Ελευθερίας και να διαμαρτύρεσαι και να κάνεις πορεία 1-2 ώρες, δεν σε ακούει κανένας. Όταν κόψεις τα έσοδα από το κράτος για κάποιες μέρες, θα το καταλάβει και θα πέσει πάνω στο πρόβλημα να το λύσει. Βέβαια, να κύριε, κύριε Πετράκη, όμως αύριο ψηφίζετε το νομοσχέδιο, έτσι? Δηλαδή, μετά μήπως θα είναι και αργά για αυτό που λέτε? Προσέξτε να δείτε, αργά δεν είναι τίποτα. Οι νόμοι φτιάχνονται, φτιάχνονται από ανθρώπους, και οι άνθρωποι είναι που τους αλλάζουν. Μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν, αν το έχουν όρεξη, να βοηθήσουν αυτούς που πλήττονται αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα βάλει κάποιο τερματικό εισόδημα να φορολογηθούν, γιατί προσέξτε, και έμεσα και άμεσα εμείς αυτή τη στιγμή φορολογούμαστε. Και αν νομίζουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, μπορούσαν να βάλουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν. Εμείς έχουμε έσοδα έξοδα. Ελεκτικούς μηχανισμούς έχουν. Γιατί πρέπει να βάλει 10.920 για να σου λέει τόσα? Γιατί δέχεται μόνο αυτό το πράγμα και δεν δέχεται? Μπορεί κάποιος να δηλώσει πιο πολλά. Αλλά είναι και άλλοι όμως που θα δηλώσουν πιο λίγα. Άρα το βασικό, το βασικό αγκάθι και για εσάς, για το δικό σας κλάδο, είναι το τεκμαρτό εισόδημα, αυτό έτσι, κύριε Πετράκη? Ναι, ακριβώς. Γιατί πρόσεξε τι σου λέει μετά. Σου λέει στα 10.920, εσύ που είσαι 30 χρόνια ταξιτζής, σου βάζω και 3-4 τριετίες. Ναι. Οι 4 τριετίες εγώ τις μεταφράζω ως εξής. Είναι φήμη και πελατεία. Το ταξί δεν έχει φήμη και πελατεία. Το ταξί πάει στην Αστόρια,
σταματάει στην πιάτσα ή στην κορνάρια, σε οποιαδήποτε πιάτσα. Δεν θα πάρει τον πιο παλιό δημάτη. Ακριβώς όπως το είπατε. Και ο καινούριος και ο παλιός έχουν την ίδια, το ίδιο όχημα, το οποίο θα του μεταφέρει στον προορισμό. Δεν είναι ότι εγώ. Είναι λίγο αστείο που το λέμε. Ναι, είναι αστείο που το λέμε. Γιατί όχι, δεν είναι αστείο. Είναι πολύ καλό αυτό. Ένα κατάστημα το οποίο είναι στο Σύνταγμα που σα έλεγα προχθές στην Αθήνα πάνω. Ότι στο Σύνταγμα, ναι, να αποκτήσει μετά από χρόνια πελατεία, έχει συγκεκριμένους πελάτες, εκεί μπορώ να δεχτώ, αλλά και αυτό παράλογο είναι. Αλλά στο ταξί, το οποίο δουλεύει με 4 ευρώ, του λέει τριετίες. Και σε ένα δικηγόρο ενδεχομένως θα είχε βάσει ένα τέτοιο παράδειγμα, ότι ναι, ένας δικηγόρος στα 15-20 χρόνια δικηγορίας έχει αποκτήσει μια χύψη φήμη που μπορεί να προσελκύσει πελάτες. Ναι, σε έναν ιδιοκτήτη ταξί, δεν μπορείς να το βάζεις αυτό ως κριτήριο. Δηλαδή. Αλίμονο τώρα, έτσι. Πώς μπορείς να αποδείξεις. Είναι παράλογο. Η παραλογία είναι εδώ πέρα. Το θέμα, εάν μπορούσαν να τα λύσουν αυτά τα προβληματάκια, ίσως να μην υπήρχαν απεργίες αυτή τη στιγμή και να πηγαίναμε ομαλά. Το θέμα είναι ότι δεν τα αποδέχονται. Μέχρι πότε, κύριε Πετράκη, βλέπετε εσείς να αντέχετε απεργιακές κινητοποιήσεις? Το χειρόφρενο διαρκείας, λοιπόν, μέχρι πότε το βλέπετε να συνεχίζετε? Αυτό θα το αξιολογήσω μετά την ψήφιση. Έχουν βγει πολλά στον αέρα και από συναδέρφους σας και από πληροφορίες που έχουμε ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω επίσημα το τι θα γίνει. Θα συνεδριάσει το ανώτατο όργανο τις επόμενες μέρες για να δούμε κατά πόσο θα κλιμακωθούν ή όχι οι απεργίες. Βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή. Πάντως, εγώ προσπαθώ ακόμα να το καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, θα φορολογείτε το ίδιο? Αν εγώ, ας πούμε, είμαι 100% ιδιοκτήτης ενός ταξί και το ίδιο θα φορολογήσετε κι εσείς, αν έχετε ποσοστό ιδιοκτησίας 25%, ας πούμε, είναι το ίδιο? Ακριβώς, όπως το είπατε. Το ίδιο και 25%, το ίδιο και 100%. Και αν σε ένα όχημα είναι 4 ιδιοκτήτες από 25%, θα δηλώσει από 10.920 ο καθένας. Και αν είναι και παλιός, που μπορεί να... θα βάλει και τις τριετίες μέσα. Θα βάλει και τις τριετίες μέσα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτές τις τριετίες αλλού τις περιμέναμε να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε στους εργαζόμενους. Αλλού βλέπουμε να περνάνε τελικά, κύριε Πετράκη. Εωρείται εδώ και κάποιες και ώρες και μια μέρα από χθες ότι ίσως να απαλλάξει το ταξί από τις τριετίες. Επίσημα δεν το έχουμε δει από κανένα. Περιμένουμε να δούμε. Άρα πιστεύετε ότι μέσα στις επόμενες ώρες και πριν την ψήφιση να υπάρξει κάποια αλλαγή, έτσι? Ναι. Αισιόδοξο. Θα σας κάλυπτε αυτή η αλλαγή, τουλάχιστον? Όχι, θέλει κι άλλες βελτιώσεις. Γιατί σας είπα, είναι πολύ. Ναι. Έχουμε να κάνουμε με ανήλικα. Έχουμε να κάνουμε με κληρονομιές. Έχουμε να κάνουμε με συνταξιούχους που του δίνει το δικαίωμα το κράτος να έχει όχημα στην κατοχή του, να παίρνει και τη σύνταξη και το νοικιάζει ένα μίσθωμα. Δεν το αποδέχεται το μίσθωμα αυτό, ενώ υπάρχουν τιμολόγια, υπάρχουν τα πάντα. Του λέει θα δηλώσει 1900. Αυτό δεν τα παίρνει τα 1900. Θα αναγκαστεί να πληρώσει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κύριε Πετράκη, μία άλλη πτυχή του νομοσχεδίου για το δικό σας κλάδο νομίζω είναι ότι προβλέπεται από την 1η Γενάρη υποχρεωτική εγκατάσταση λειτουργία POS σε όλα τα οχήματα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό ουσιαστικά δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ήδη και εδώ στον τόπο μας? Κοιτάξτε, ήδη η πλειοψηφία των συναδέρφων το έχει στην κατοχή του. Πολλοί επιβάτες εξυπηρετούνται με αυτά. Απλώς από 1η-1η γίνεται υποχρεωτικά. Γίνεται υποχρεωτικό. Ναι. Δεν νομίζω να είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή αυτό. Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Τα άλλα προβλήματα είναι το φορολογικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποδέαστρα. Παρόλο που θα δημιουργήσει προβλήματα, βέβαια, γιατί σε δύσβατες περιοχές με ασύρματη σύνδεση στο. Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Πετράκη, ο οποίος ουσιαστικά μας ανέφερε και για τα κακό σκήμενα, λοιπόν, του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τον βλέπουμε ξανά τον κύριο Πετράκη. Τον έχουμε ξανά. Ναι, τον έχουμε. Ναι. Ναι, είχα κάποια διακοπή. Ναι. Θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί το ίντερνετ δεν πιάνει σε πολλά μέρη και ίσως να αναγκαστούμε να βρούμε άλλους τρόπους. Ίσως να βοηθήσει και το Iris, αλλά και πάλι εκεί πέρα θέλει ίντερνετ. Ναι. Δηλαδή θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Υπάρχει μια δυσκολία, λοιπόν, τεχνολογική. Ναι, τεχνολογική. Ναι, δεν είμαστε σταθερό εμείς κατάστημα για να έχουμε σταθερή σύνδεση. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκη, για αυτή την συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε φυσικά τις επόμενες μέρες και εφόσον έχουμε, λοιπόν, και ψηφισμένο το νέο φορολογικό και όσα ακριβώς προβλέπει και για το δικό σας τον κλάδο. Καλή συνέχεια.